Εγώ είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί έχω την τύχη να είναι υφυπουργός παιδείας κ. Συρίγος, που όχι μόνο να αγαπάει την περιοχή μας, όχι μόνο από την πρώτη στιγμή που ζητήσαμε κάποια πράγματα για την εκπαίδευση στο κομμάτι ευθύνης του, πραγματικά έχει ανταπεξέλθει και θεωρώ με τη δικιά μας πλέον ευθύνη ως Δήμος και βοηθώντας με τον ίδιο να προχωρήσουμε τις διαδικασίες γραφειοκρατικές, αυτό το όνειρο που είχαμε εδώ και χρόνια, γιατί έχω πει την κυρία Προϊσταμένη, αυτό το συζητάμε εδώ και 15 χρόνια, να γίνει ένα υπέροχο δημοτικό σχολείο, γιατί αυτό αρμόζει και αξίζει σε αυτή την υπέροχη κοινωνία που εκπροσωπούμε, διότι θεωρούμε η εκπαίδευση είναι το μεγαλύτερο θεμέλιο για τα παιδιά, για τις επόμενες γενιές. Και βεβαίως είμαι ακόμη πιο ικανοποιημένος και περήφανος, διότι όπως ξέρετε, πέρα από τα δημοτικά σχολεία, έχουμε τύχει και τη χρηματοδότηση από τον Υφυπουργό Ιστορικών, τον κύριο Πέτσα, 900.000 ευρώ να την αγοράει οικοπαίδου και να προχωρήσουμε και για το γυμνάσιο. Καταλαβαίνετε πλέον ο στόχος που έχουμε όλοι μας, ο Δήμος, η κυβέρνηση, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής των δημοτών του συνοικισμού Δροσερού, είναι σε όλα τα επίπεδα. Να πω ακόμα και ένα ευχάριστο, εκτός από τον κύριο Υφυπουργό που είχαμε τη σύσκεψη στο γραφείο του και τον ευχαριστώ ακόμα μια φορά δημόσια, είχαμε και σύσκεψη με την ΕΤΑΛ, όπου και εκεί θα μας παραχωρήσει 6 στρέμματα για χώρο άθλησης, παιδικής χαράς και ψυχαγωγίας για τον συνοικισμό. Και από εκεί και πέρα νομίζω και με τα 4 χιλιόμετρα που βάλαμε ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής ίδρυσης αποχέτευσης, θεωρώ ότι ο συνοικισμός θα έχει τις υποδομές που αρμόζει.